Δυστυχώς δεν έχει αλλάξει κάτι, όμως εμείς εδώ. 26 χρόνια μετά τις άγριες εν ψυχρό δολοφονίες κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης και αξιοπρέπειας. Η καθιερωμένη ετήσια πορεία των μοτοσυκλετιστών από όλες τις πόλεις της Ελεύθερης Κύπρου με τελικό προορισμό τον χώρο θυσίας των δύο αιρωμαρτύρων Τάσου Ισακ και Σολομού Σολομού στο δόφραγμα της Δερίνιας άρχισε χθες το απόγευμα. Το διπορικό της πορείας της πρωτοβουλίας μνήμης Ισακ Σολομού που άρχισε με κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Προσφύγων Μικρασιατικού Ελληνισμού προχώρησε προς τη Λευκοσία, κάνοντας αρχικά στάση στο δόφραγμα Αστρομερίτη. Για μας μετρά το ίδιο η Κερίνια, το Αϊβαλίν, η Μόρφου, η Σμύρνη. Η πορεία των μοτοσυκλετιστών πέρασε μέσω των χωριών Δένια και Μάμαρη που είναι στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός και στη συνέχεια πραγματοποίησε στάση στον Τύμβο Μακεδονίτισσας. Συμβολικές στάσεις έγιναν και στα δοφράγματα Αγίου Δομετίου, Λιδραπάλας και Οδουλίδρας. Η πορεία σήμερα άρχισε με προσυγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία σε όλες τις επαρχίες, με τελική πορεία προς την Ελεύθερη Αμόχωστο και το οδόφραγμα της Δερίνιας, όπου θα διανυχτερεύσουν για να παραστούν αύριο στο μνημόσυνο των δύο ηρών που δολοφονήθηκαν άνανδρα από τον Τουρκοκατακτητή.